ουσιαστικά πρέπει να αρχίσει να βέχει, ας πούμε, να νιώθει πόνο στους, στο στήθος, στους πνεύμονες. Mm-hmm. Τι πρέπει να τον κινητοποιήσει περαιτέρω? Ναι, υπάρχουν διάφορα συμπτώματα, είναι γεγονός, αλλά κανέναν από αυτά δεν είναι ειδικών του κορονοϊού. Mm-hmm. Είναι όλα συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής. Δηλαδή μπορεί να παρουσιαστούν και στην κοινή γρήπη, μπορεί να παρουσιαστούν και σε άλλες ιώσεις του αναπνευστικού. Σίγουρα εκείνο το οποίο έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει είναι ο ψηλός πυρετός, είναι ο βήχας σε αρκετά ψηλό ποσοστό. Τουλάχιστον οι μισοί είχαν συμπτώματα βήχα. Και από εκεί και πέρα έχουμε πόνο στο λαιμό, έχουμε κεφαλαλγία, έχουμε μυαλγίες να πονούν τους μύστους mm-hmm. και η κόπωση, το αίσθημα κόπωσης. Ναι. Και αυτό που λέτε με το στήθος είναι και αυτό πιο σπάνια βέβαια. Αλλά μπορεί να είναι πόνο στο στήθος δηλαδή, αλλά μαζί με τη δύσπνοια μπορεί να είναι, είναι ενδεικτικό πνευμονίας. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Ναι. Αλλά πάντα θα υπάρχει το επιδημιολογικό ιστορικό. Δηλαδή μέχρι σήμερα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη, βασιζόμαστε ακόμα στο επιδημιολογικό ιστορικό της νόσου. Ναι. Δηλαδή να έχει ταξίδι, όπως είπαμε, σε μια οποιαδήποτε χώρα μέσα προηγούμενες 14 μέρες ή επαφή με κάποιον ο οποίος νόσησε. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί, κυρία